Αριστοτρίτη. 9 Μαΐου. Ξέρετε τα γύριζα πριν. 2023. Είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα για την ψυχική ανθεκτικότητα και τις φοβίες. Είχα κάνει μια ανανάρτηση. Mm. Ξέξει. Ξέρω αν την είδες. Την είχα βάλει και στο facebook. Να μην μεγαλώνουμε τα παιδιά. Ναι, να ναι, ναι, την έχω δει. Και πριν κύπησες, γιατί ναι, 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 θα ναι. Θα Έχουν και ψυχική ανθεκτικότητα κλπ. Ε, μου καλησπέρα λέει φίλοι, με αφορμή το κείμενο που δημοσίευσες, αν μπορείς κάντε μαζί με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου ένα βλόγ για παιδιά αλλά και ενήλικες, για ψυχική ανθεκτικότητα, τι χρειάζεται να κάνω. Γιατί και εμένα με φοβίζει όταν μου παρουσιάζεται πόνος, ενώ πόνος που επιμένει και θέλει ψάξιμο από γιατρούς, Όλο αυτό με αποδυναμώνει, με φοβίζει εξαιρετικά πολύ και πίστεψέ με δεν θέλω να με βλέπουν τα παιδιά μου έτσι, γιατί νομίζω ότι αντιγράφουν, που εύχομαι να μην συμβαίνει αυτό, γιατί πια δεν είναι μικρά παιδιά, μεγάλωσαν, η ηλικία τους είναι 23 και 20. Σε ευχαριστώ προκαταβολικά. Είναι μεταδοτικά τα συναισθήματα μας, είπες, είναι και ψυχικές διαταραχές μεταδοτικές. Ότι ενέχει συνέστημα είναι μεταδοτικό. Ότι αν μια συνθήκη την βλέπεις μέσα στο οικογενειακό σου περιβάλλον, α πούμε, αν, αν κάποιος καθαρίζει με μανία ή θα είσαι κι εσύ έτσι, έτσι θα μάθεις ότι καθαρίζουν, χωρίς να σημαίνει ότι έχεις κι εσύ απαραίτητα ίδιο ψυχοναγκαστική διατραχή, θα γίνει εντελώς αντίθετον από αυτό, γιατί ε, ένιωσε καταπίεση το ίδιο οτιδήποτε γίνεται καταπιεστικά υπάρχουν ανάλογα με το παιδί και την ιδιοσυγκρασία του. Άλλα θα το κάνουν και εκείνα το ίδιο και άλλα θα κάνουν αντελώς το αντίθετο ακριβώς γιατί ε, νιώθουν καταπίεση μέσα από αυτήν την κατάσταση. Άρα, ε, το να έχουμε αναθεκτικά παιδιά σημαίνει και να είμαστε αναθεκτικοί ενήλικε σημαίνει ότι ξέρουμε ότι η ζωή δεν είναι παιδική χαρά, ότι στη ζωή υπάρχουν και καλέ στιγμέ και κακέ στιγμέ, και δεν απομονώνουμε τις καλές στιγμές και λέμε στο παιδί μας, αποκρύπτουμε από τα παιδιά μας τα δύσκολα πράγματα που έχουμε. Γιατί είναι σαν να τα αφήνουμε να, να θέλουν να περνάνε απλά καλά και να, να μην λαμβάνουν υπόψη τις δυσκολίες. Δηλαδή να υπάρχει μια δυσκολία στο σπίτι και αυτά να είναι... Να, να κάνουν το δικά του, να μην αντιλαμβάνονται ότι όπο, τώρα δυσκολεύεται το σπίτι μας και πρέπει να συμβάλλουμε και εμεί με, με, με ό,τι μπορούμε, με τον τρόπο που επιτρέπεται ανάλογα με την ηλικία μας, στο να βοηθήσουμε την κατάσταση στο σπίτι. Είτε αυτή είναι μια οικονομική δυσκολία που θα πρέπει λίγο να νιώσουμε ότι δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλες τις επίπλαστες ανάγκες που μπορεί να έχουμε ή όλες τις μιμητικές μας τάσεις να είναι μια ασθένεια όπου θα πρέπει να συμβάλλουμε λίγο στο να βοηθήσουμε στην καθημερινότητα του σπιτιού, να μην δημιουργούμε επιπλέον θέμα στο σπίτι. Δηλαδή, αφού βλέπουμε ότι υπάρχει θέμα, να μην να κάνουμε το δωμάτιο μα σαν παιδιά, να επιμελούμαστε το διάβασμα μα, τα καθήκοντά μα, ρε παιδί μου, να μην χρειάζεται ο ενήλικα πατέρα, μητέρα να επιβλέπει ε, και εμάς εκτός από τα δικά του θέματα. Ε, γενικότερα το, ε, μια δυσκολία να την βλέπει η οικογένεια σαν μια γροθιά Ο καθένας με τον τρόπο του, ο καθένας με την ηλικία του να συμβάλλει σε αυτή τη δυσκολία ε, Ή μια είδηση που μπορεί να επηρεάζει Είτε αυτη είναι η, ο κορονοϊός, είτε αυτό είναι ο πόλεμος Είτε αυτά είναι χίλια δυο πράγματα Δεν είναι κακή ιδέα να τη συζητάμε χωρίς φυσικά λεπτομέρειες Και χωρίς φυσικά να θέλουμε να τρομάξουμε με αυτόν το παιδί ή να είμαστε τρομόλαγνοι. Δηλαδή να θέλουμε να τρομάζουμε τα παιδιά μας μέσα από, αυτήν την, η... μέσα από την είδηση για να εξυπηρετήσουμε την, τη συνένεση του, τη... το να είναι και τα κτλ. Όχι σε τέτοια περίπτωση. Απλά η ενημέρωση του παιδιού ότι κοινωνικά, οικογενειακά συμβαίνει αυτόν το γεγονός... Ε, όσο γίνεται πιο αποστασιοποιημένα από, αυτή, από το συναισθηματικό φόρτο νομίζω ότι είναι κάτι που είναι καλό να γίνεται ε, ανάλογα φυσικά και με την ηλικία του παιδιού γιατί βοηθά το παιδί να αντιληφθεί ότι τα καλά γεγονότα μας βοηθάνε να ε, ψυχαγωγούμαστε και να είμαστε χαρούμενοι και αισιόδοξοι αλλά και τα και τα αρνητικά γεγονότα μας βοηθάν να δυναμώνουμε και ε, να αποκτούμε έτσι μία αίσθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και στα δύσκολα και όχι μόνο στα εύκολα. Άηστε. Λοιπόν, <coughs> όταν έχουμε φοβίες και ανούμε αν τον φοβισμένο εαυτό μας, τον φοβικό εαυτό μας και τον πάμε κατευθείαν για ψυχοθεραπεία, και συζητούμε με τον ψυχολόγο με τον οποίο κάνουμε ψυχοθεραπεία, αν χρειαζόμαστε να δούμε και ψυχίατρο παράλληλο. Mm -hmm. Προσοχή. Σας μιλάω... Α, έχει δύο μεγάκια και τώρα θα κατα κι άλλο. Σας μιλάω από προσωπική πείρα. Από το 2008, καλοκαίρι του 8 μέχρι το... Το Σεπτέμβριο του 9, για ένα χρόνο περίπου, υπέφερα από κρίσει πανικού και ήμουνα εντελώ ενάντια στο να πάρω αντικαταθλιπτική θεραπεία. Αν Μπήγαινα στο ψυχολόγο, εντάξει, ακόμα είναι το ψυχολόγο, ο, ο οποίο μου λέγει να μην πάρω αντικαταθλιπτικά. Και ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Θυμάμαι μία μέρα μέσα στο αυτοκίνητο που γυρίζει Κυριακή, η οποία τότε ήταν 8 χρόνια μου, λέει: Μαμά, αυτέ οι κρίσει πανικού είναι κληρονομικέ. Είναι μεταδοτικέ. Θα κολλήσω κι εγώ κρίση πανικού. Την επόμενη πήγα στο ψυχίατρο. Γιατί συνειδητοποίησα ότι το παιδί είχε να αρχίσει να επηρεάζεται και λέω έχω ευθύνη ω μάνα από τη στιγμή που είμαι μάνα να φροντίσω ακόμη περισσότερο την ψυχή μου υγεία και πήγα στο ψυχίατρο και μετά σταμάτησα από εκείνον τον ψυχολογό μου που πήγαινε που ήταν εναντίον του να πάρω αντικαταθλιπτική θεραπεία και βρήκα την υγεία μου. Πρέπει οπωσδήποτε, αυτό που περιγράφεις είναι φοβία για θέματα υγείας, ίσως και υποχοντριασμό δεν γνωρίζω, αλλά σίγουρα είναι φοβία. Η φοβία θέλει ψυχοθεραπεία και ίσως και αντικαταθλιπτική θεραπεία με ψυχία του, αυτό θα το δεις όταν πας στο ψυχολόγο. Μην Πώς το αμελήσεις. Και με ένα βίντεο δεν θεραπεύεται. Εννοείται. Εμεί δίνουμε κάποια βάση εδώ, κάτι, γνωσ... πιο ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα. Δεν κάνουμε ψυχοθεραπεία και δεν είμαστε θεραπευτική ομάδα. Okay. Ε, χρειάζεται να επισκεφτεί σε έναν ειδικό, ο οποίο να... να είναι δική σου επιλογή φυσικά και... και η θεραπευτική του αντιμετώπιση αλλά και. Η, η, συμβατότητα σας να είναι τέτοια που να μπορείτε να δουλέψετε γιατί υπάρχουν και ειδικοί που μπορεί να μην έχουμε συμβατότητα να είναι διαφορετικό στυλ ναι, ναι, και ναι, να μην ναι, ναι μας νοή. κάνει θα πας στο ψυχολόγο της δικής σου επιλογής εμείς δεν το λέμε για να έρθεις πρώτα απ' όλα εγώ δεν βλέπω κοσμό και η Αριστονή είναι στην Κύπρο λοιπόν ε, υποθέτω ότι φίλε από Ελλάδα μου γράφει πρέπει οπωσδήποτε οι φοβίε. Και οποιαδήποτε άλλη ψυχική διαταραχή, όταν είμαστε γονείς ιδιαιτέρως, να τη χάνουν άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση. Τελεία. Και παύλα. Όλα όσα είπε η Αριστονίκη για το πώ χτίζουμε στα παιδιά μα και πώ του διδάσκουμε την ψυχική αναθεκτικότητα ισχύουν. Αλλά όταν εσύ είσαι καταταλεποριμένος και καταδιαλυμένο από κάποια ψυχική διαταραχή, να χώδη διαταραχή, καταθλιπτική διαταραχή, διαταραχή που έχει σχέση με φοβίε, Πώς θα τη διδάξεις τη ψυχική ανθεκτικότητα να μεσείς σε Πρώτα μεσίσεις. ο γονιός και μετά και στο παιδί. Γι' αυτόν και χρειάζεται οπωσδήποτε ακόμα και ψυχολόγο να πάρεις το παιδί σου αν εσύ ο ίδιος δεν, δεν δουλεύεις με τον εαυτό σου και δεν προσπαθείς στο σπίτι, τι να πρώτο κάνει ο ψυχολόγος με μια φορά την εβδομάδα σε έναν παιδί. Γιατί μου συμβαίνει <Και> πάρα σωστά. πολύ συχνά αυτό το πράγμα να, εναπο, να βάζουν όλη την ευθύνη πάνω στη θεραπεία του παιδιού, ενώ στο σπίτι κάνουν τα ίδια λάθη. Δηλαδή πρέπει και το σπίτι να γνωρίζει τι κάνει στο ψυχολόγο το παιδί, τι κάνουν, τι ασκήσεις κάνουν, πώς, πώς, δουλεύουν και με τον ίδιο τρόπο να υιοθετήσουν κάποιες τεχνικές και κάποιες πρακτικές και στο σπίτι προκειμένου να αλλάξει ο τρόπος διαπαιδαγώγησης και ο τρόπος χειρισμού του παιδιού και στο σπίτι και με τη βοήθεια του ψυχολόγου. Ε, με τη βοήθεια του ψυχολόγου δεν μπορεί εξ ολοκλήρου να βοηθηθεί κανένα εάν μέσα στο σπίτι κάνετε τα ίδια ακριβώ πράγματα. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο είναι φοβισμένο και το φέρνει στο ψυχολόγο για να διαχειριστεί τη φοβία του. Αλλά πηγαίνει σπίτι και βλέπει μια μητέρα η οποία είναι. Αντιδρά με έναν υπερβολικό τρόπο, ακριβώ γιατί έχει φοβία σε, ένα, σε, έναν αντικείμενο ή οπουδήποτε. Τι θα βαρύνει περισσότερο, Αυτό που ζει το παιδί στο σπίτι του, η αυτόν που μπορεί να του δίνει ο ψυχολόγο. Ε, χρειάζεται λοιπόν και το σπίτι συνεργασία. να αλλάξει κάποια συνεργασία. Ναι. Απόλυτα. Και ε, είναι λάθο να πιστεύουμε ότι είναι καθαρά ευθύνη του θεραπευτή. Είναι συνεργασία και το σπίτι και ο θεραπευτή μαζί και το σχολείο όπου χρειάζεται. Μαζί και τα τρία πλαίσια βοηθού, βοηθούν το παιδί συνολικά και βλέπουμε πάρα πολύ πρόοδο. Αν περιμένουμε μόνο από τον ψυχολόγο, ενώ εμεί αρνούμαστε να κάνουμε οποιαδήποτε διαφοροποίηση, δεν θα δούμε την πρόοδο. Θα έχουμε υπερβολικέ προσδοκίε και στο τέλο θα χαλάσουμε και τη σχέση του παιδιού με τον ψυχολόγο του. Είμαι σίγουρη ότι μιλά και από κλινική πείρα αυτή τη στιγμή. Συμβαίνει <laughs> πάρα πολύ συχνά αυτό η το πράγμα. Η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου έχει και εξειδίκευση. Σε παιδιά, σε φίβους, είναι και παιδοψυχολόγος και ψυχολόγος εφήβων. Είναι και η καστική θεραπευτή, αλλά είναι και συστημική ψυχοθεραπεύτρια, Οπότε ε, μπορεί να το δει από όλε τι πλευρέ γιατί η συστημική θεραπευτική προσέγγιση περιέχει όλον το σύστημα τη Ακριβώ. Θέλω να μα πει λίγο, κάνει αυτή τη στιγμή κάποιε ομάδε στη Λευκοσία. Ναι, έχω δύο ομάδε αυτή τη στιγμή που τρέχουν. Η μία είναι ομάδα, ε, μάλλον τρει. Η μία είναι ομάδα για το πώς να διαβάζουμε για τις που αφορά παιδιά γυμνασίου και ηλικίου. Η άλλη είναι ομάδα που είναι συναισθηματικής νοημοσύνης που διαχειριζόμαστε θέματα συναισθηματικής νοημοσύνης αλλά και θέματα εκφοβισμού, διάφορα θέματα που ασχολούν τα παιδιά δεύτερης σχολικής ηλικίας και εφηβείας. Και η τρίτη ομάδα αυτή που ξεκινάει μέσα στον αλλομήνα είναι η ομάδα για τα νήπια και τα παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας που αφορά τις εκτελεστικές λειτουργίες, δηλαδή την ικανότητα του παιδιού να αντέχει την ματέωση, να αυτορυθμίζεται να διαχειρίζεται τα συναισθήματα του, να θυμάται γεγονότα, να διαχειρίζεται το θυμό του, να, την παρορμητικότητα του, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά ε, για τη μετάβαση του παιδιού στο δημοτικό σχολείο και βλέπω ότι λόγω της υπερβολικής έτσι, ε, 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 να το πω ότι έχουμε, έχουμε έτσι μοντέλα διαπαιδαγώγησης ε, που είναι πολύ ευαισθητοποιημένα και πολύ παιδοκεντρικά αλλά φτάνουν στα όρια της υπερβολής και είναι σαν το παιδί να το έχουν σαν βασιλιά στο σπίτι. Με αποτέλεσμα αυτή η διαπαιδαγώγηση να μην βοηθάει το παιδί να μάθει να αυτορυθμίζεται, να μάθει να συγκρατείται, να μάθει να διαχειριζεται τα συναισθήματα του και όταν πηγαίνει στο σχολείο να να μην μπορεί να υπακούει τους κανόνες, να μην μπορεί να κάθεται στην καρεκλίτσα του, να δέρνει τα άλλα παιδιά και φυσικά ακόμα και παιδιά τα οποία έχουν έτσι μια ανοριμότητα μια γνωστική ή μια συναισθηματική αναοριμότητα, θα βοηθηθούν μέσα από αυτά τα εργαστήρια να εντοπιστεί η δυσκολία τους και να συμβάλλουμε ούτως ώστε όταν θα φτάσει η ώρα να πάνε στο δημοτικό σχολείο να είναι πιο έτοιμα ε, για να μπορέσει και η μετάβαση τους να είναι ομαλή. Άλιστα. Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο το email της Αριστονίκης Αν όποιοι ε, Κύπροι γονείς ακούν αυτό το βίντεο Και ενδιαφέρονται να πάρουν περισσότερες πληροφορίες για τις ομάδες αυτές Γιατί δεν έκανες αυτές τις ομάδες όταν τα παιδιά μου μικρά Σε σκοτώσω Είμαι στην εξωτερικό αγάπη μου ε, ναι ήρθες αλλά δεν ξεκινήσεσαι αμέσως δεν να κάνω και μετά Ήρθε το Μαρίν, θυμάσαι <laughs> Θυμάσαι πότε ήρθα Αυτά. Θα τα πούμε την επόμενη μέρα με τα ίδια ρούχα. Σα προηγουμένω.